Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τη διεξαγωγή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μεικτών Πολεμικών Τεχνών στην Αλεξανδρούπολη. Το Πανελλήνιο MMA έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην πρωτεύουσα του Εύρου. Στις 25 Δευτέρου θα διεξαχθεί στο Παρασκευόπουλος το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα MMA όλων των κατηγοριών. Γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και είναι κάτι το οποίο το καταφέραμε τόσο ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με τον κύριο Γιάννη Ζαμπούκη, όσο και με τον κύριο Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, κύριο Δαστερίδη Ηλία. Καταφέραμε να φέρουμε αυτούς τους αγώνες για δεύτερη φορά στην Αλεξανδρούπολη και έχει γίνει θεσμός, γίνονται κάθε χρόνο πλέον στην πόλη μας και προσελκύει 300-400 αθλητές σε κάθε διοργάνωση. Φέτος οι αθλητές που θα κατακτήσουν τις δύο πρώτες θέσεις από όλες τις κατηγορίες θα στελεχώσουν την εθνική ομάδα της Ελλάδας και θα εκπροσωπήσουν έτσι τη χώρα μας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα MMA που θα διεξαχθεί τον Μάιο στη Σλοβακία. Στο φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην Αλεξανδρούπολη αναμένονται 400 αθλητές από όλη την Ελλάδα. Φέτος έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Θα πάρουν πρόκριση για δύο διεθνείς αγώνες. Ένα θα λάβει χώρα στη Σλοβακία το Μάιο, είναι πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και ένα στην Ινδονησία το Δεκέμβριο, το οποίο είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα MMA. Γι' αυτό το λόγο καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από όλα τα αθλητικά σωματεία πανελλαδικώς να έρθουν να συμμετέχουν τα παιδιά και να πάνε ένα βήμα παραπέρα να έχουν συμμετοχή σε εθνική ομάδα σε διεθνείς αγώνες. Αθλητικά σωματεία θα έρθουν από τη Ρόδο. Πρώτη φορά θα έχουμε μεγάλη συμμετοχή από την Αθήνα, κάτι το οποίο σπανίζει να βγαίνουν αθλητές εκτός της πόλης των Αθηνών, γιατί καταλαβαίνετε ότι έχει πάρα πολλούς αγώνες στην Αθήνα και σπάνια βγαίνουν έξω από την πόλη τους. Καθώς επίσης και από όλη την Ελλάδα. Συνολικά θα είναι κάπου στα 35 με 40 σωματεία και θα έχουμε ένα πληθυσμό αθλητών περίπου στους 400. Η Αλεξανδρούπολη θα εκπροσωπηθεί και φέτος στο Πανελλήνιο από τον Άγιο Δημήτριο, σύλλογος ο οποίος πέρυσι κατέκτησε την πρωτιά στην ίδια διοργάνωση. Όσον αφορά το σωματείο Άγιος Δημήτριος, έχουμε μία δύναμη 42 αθλητών οι οποίοι θα συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Θα κάνουμε διεκδίκηση και φέτος στην πρώτη θέση στην Ελλάδα, σαν αθλητικό σωματείο. Όπως και πέρσι βγήκαμε πρώτοι, έτσι έχουμε μια δυνατή ομάδα και θέλουμε να το δείξουμε αυτό σε όλη την Ελλάδα και στην ΕΛΟΠ, στην Ομοσπονδία της Πάλης, ότι καλώς κάνουν και μας εμπιστευτήκαν και όντως γίνεται δουλειά εδώ στην Αλεξανδρούπολη.